Διαβάζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από την σελίδα 1039. Φιλιππισίους επιστολή. Β' κεφάλαιο και διαβάζουμε το 5 εδάφιο. Β' 5 1039. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνιε ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν στον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας. Θέλεις να σε υψώσει ο Θεός. Όχι να σε υψώσει για να σου υποβάλουν τα σέβη τους οι άλλοι. Ή για να είσαι εσύ αυτός ή εγώ που θα επιτηρείς την ζωή τους και θα την χειραγωγείς σύμφωνα με αυτό που εσύ θεωρείς ότι είναι σωστό. Αλλά θέλεις να σε υψώσει ο Θεός στη χάρη και στην παρουσία Του. Να σε υψώσει πάνω από τα γήινα, ώστε τελικά να μπορείς και τα γήινα να τα ξεπερνάς, οδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα και χαριτούμενος από τις ενέργειες του Θεού. Υπάρχει ο τρόπος που υψώνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει και ο τρόπος που υψώνει ο Θεός. Ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος εξυψώνει είναι θέμα χρόνου να οδηγήσει τον εξυψωθέντα στην απόλυτη συντριβή. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός υψώνει είναι ένας τρόπος με μία κατάληξη μοναδική. Η ύψωση αυτή δεν τελειώνει στους αιώνας των αιώνων. Γιατί λέει ότι θέλομεν γνωρίζει, αλλά και θέλομεν εξακολουθεί να γνωρίζομεν Αυτόν. Αυτό είναι ύψωση. Να Τον γνωρίζεις μέρα με την ημέρα και εδώ στη γη και στους αιώνας των αιώνων, όλο ένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην πλήττεις ποτέ. Διότι ο Κύριος, από τη στιγμή που ο άνθρωπος Τον ακολουθεί και μιμείται αυτό το οποίο σήμερα θα δούμε σαν πρόταση ζωής, τον γνωρίζει τον Κύριο κάθε μέρα και όσο πιο πολύ τον γνωρίζει, τόσο πιο πολύ ξελογιάζεται μαζί του, ώστε να μην έχει ανάγκη να απευθυνθεί αλλού ή να καταφύγει σε άλλες μεθόδους, προκειμένου είτε να δικαιωθεί είτε να επιβληθεί. Δεν το χρειάζεται. Δεν τον χρειάζεται. Διότι ζει σε μια άλλη κατάσταση. Τα βλέπει τα πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό φως, μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Είναι από το φως και από το πρίσμα του ελεύθερου Θεού, γιατί ο Θεός είναι ελεύθερος. Ο Θεός είναι ελεύθερος. Ο Χριστός σαν άνθρωπος, ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Γιατί? Για να μας δείξει πόσο άνθρωπος τελικά υψώνεται. Γιατί μόνο ο Θεός που γίνεται άνθρωπος μπορεί να μας πει πόσο άνθρωπος υψώνεται. Ο άνθρωπος λοιπόν υψώνεται όταν αποδεχθεί ότι αυτή η ύψωση, που στην πραγματικότητα είναι η γιατριά του ανθρώπου, από τη φιλαυτία του και από τον ναρκισισμό του και από τον εγωισμό του, έρχεται μέσα από μία συγκεκριμένη πορεία. Πριν είδαμε μία πορεία πως κάποιος γίνεται στόμα Θεού και κατά χάριν άτρωτος, αν και με πολύ ξύλο δαρμένος. Κατά χάριν άτρωτος, αλλά με πολύ ξύλο δαρμένος. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται. Και εδώ το ίδιο θα μας πει. Πώς ο άνθρωπος υψώνεται στην χάρη του Θεού, ώστε να μην φοβάται
κανέναν να μην έχει τίποτα ανάγκη και σε όλους να είναι χρήσιμος. Χωρίς να προσδοκά κάτι από αυτούς. Ανιδιωτελώς. Γιατί και ο Κύριος ανιδιωτελώς έγινε άνθρωπος. Και αν κάτι ζητάει, δεν το ζητάει για εκείνον. Το ζητάει για μας. Αυτή η διαδικασία περνάει από ένα συγκεκριμένο φρόνημα. Ένα είναι το φρόνημα, άλλο δεν είναι. Είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πλατιάσει κανείς. Ένα είναι το φρόνημα, εκεί πρέπει κάποιος να εστιάσει και όσο πιο πολύ εστιάζει και εκπαιδεύεται σε αυτή τη διαδικασία, τόσο πιο πολύ θα βλέπει το μυαλό του να καθαρίζει, την καρδιά του να ελευθερώνεται και τον εαυτόν του να μεταμορφώνεται. Και σιγά σιγά να επηρεάζει και τους άλλους, στο να μεταμορφώνονται και εκείνοι, λένε διάφοροι μάνατζερς. 10 τρόποι για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας. 15 τρόποι για να γοητεύσετε την προϊσταμένη σας. 20 τρόποι για να επηρεάζετε το περιβάλλον σας. Και έχουν γίνει και best sellers. 1 εκατομμύριο σου λέει αντίτυπα. Το τάδε βιβλίο. Υπάρχει όμως και ο τρόπος του Χριστού, ο οποίος είναι διαχρονικός. Και ο οποίος δεν πουλάει βιβλία, ούτε πουλάει ιδέες, αλλά προσφέρει δωρεάν ζωή αιώνιων και χάρη επί της γης. Θέλει ζωή αιώνιων και χάρη επί της γης. Το δε αυτό φρόνημα, αν το θέλεις πραγματικά αυτό, αν θέλεις πραγματικά την απελευθέρωσή σου, την αλλαγή του τρόπου σκέπτεστε και του αποφασίζειν, αν θέλεις πραγματικά μια νέα καρδιά και ένα νέο νου που να βλέπει τα πράγματα από εκεί που τα βλέπει ο Θεός, ώστε να μην τα γιγαντώνεις μέσα σου και τρελαίνεσαι, ο τρόπος είναι ένας. Να υπάρξει μέσα σου, να μπει στη διαδικασία, να αποκτήσεις, να πλησιάσεις στο φρόνημα του Χριστού. Κοιτάξτε τι λέει. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα φρόνημα. Αυτό το φρόνημα, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και με αυτά που μας λένε οι Απόστολοι, είναι ένα όπλο ανίκητο, το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να σου γεμίζει το μάτι. Είναι ένα φρόνημα το οποίο είναι ανώτερο και από πυρηνικό όπλο, εκ πρώτης όψεως όμως φαντάζει με μία ασήμαντη σφεντόνα. Καθόλου γοητευτικό, καθόλου δελεαστικό, καταρχήν. Όμως ο Πέτρος λέει ότι καθώς ο Ιησούς Χριστός έπαθε κατά σάρκα, δηλαδή δεν προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτόν του, δεν προσπάθησε να ανταποδώσει το κτύπημα, δεν ήθελε να ανταποδώσει το κακό, ταλούστηκε όλα, σαν να μην είχε δύναμη να ανταπαντήσει. Είχε, δεν τη χρησιμοποίησε όμως. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς έπαθε κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς με το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίας. Αυτός δηλαδή που δέχεται να πάθει, δεν έχει καμία όρεξη να αμαρτήσει. Γιατί η καρδιά του συντρίβεται από το ξύλο που τρώει και εκεί έρχεται ο Θεός με τη χάρη του ως παντοδύναμο όπλο. Το όπλο αυτού του φρονήματος είναι η χάρις του Χριστού. Γι' αυτό λέει αυτό το φρόνημα να είναι ανάμεσά σας. Μέσα σας. Αυτό το φρόνημα. Το δε αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα φρόνημα το οποίο είναι ανίκητο, αλλά εκ πρώτης όψεως φαίνεται ανίσχυρο. Καθοδόν όμως, κι όσο δουλεύεις περισσότερο με αυτό, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι πράγματι είναι ένα όπλο
το οποίο κανένας δεν μπορεί να το αντιπαλέψει. Αυτό το φρόνημα πού θα το βρω για να το έχω κι εγώ? Πού θα το δω για να το μιμηθώ? Γιατί έχουμε ανάγκη πρότυπα. Ο άνθρωπος είναι μιμητικόν, το λένε και οι ψυχολόγοι, αλλά δεν χρειάζεται το που είναι οι ψυχολόγοι, το βλέπουμε κι εμείς. Επηρεάζεται, διαμορφώνει αντιλήψεις ανάλογα με το περιβάλλον που κατοικεί. Εάν είσαι σε μια εκκλησία με αιρέσεις, αιρετικές δοξασίες θα αναπτύξεις. Αν είσαι σε μια οικογένεια όπου όλοι είναι μουρλοί, θα μουρλαθείς κι εσύ στο τέλος. Ή περίπου θα μουρλαθείς. Στο περίπου. Αν βρίσκεσαι σε μια οικογένεια όπου ένας πετάει τα σάκια στον άλλον, κάποια στιγμή θα πετράς εσύ τα σάκια ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι πιο αιχμηρό βρεις μπροστά σου. Εάν βλέπεις το διαμαντίδι να κάνει σπάσιμο της μέσης, θα το κάνεις κι εσύ, γιατί θέλεις να μοιάσεις το διαμαντίδι. Εάν θέλεις να χαμογελάς όπως ο τάδε ηθοποιός, αυτό το χαμόγελο που στραβώνει το χιλάκι προς τα πάνω, που είναι μπλαζέ και εξασκεί γοητεία, α, κι εγώ μ' αρέσει, έτσι θέλω να είμαι κι εγώ. Υπάρχει όμως και η μίμηση του Χριστού. Η μίμηση του Χριστού. Γι' αυτό λέει αυτό το φρόνημα, θα το δείτε για να το αντιγράψετε μόνο στο Χριστό. Το οποίο νήτο και εν το Χριστό Ιησού. Δηλαδή, τι ακριβώς έκανε ο Χριστός, ποιο ήταν το φρόνημά του? Το φρόνημά του ήταν ότι ο Χριστός μπήκε στη διαδικασία, αυτό είναι το φρόνημα, πρόσεξε τώρα εσύ και εγώ το φρόνημα, ποιο είναι, πρακτικά, όχι θεωρίες γενικά, πρακτικά. Το φρόνημα του Χριστού είναι ότι εκείνος μπήκε στη διαδικασία να έλθει στη θέση μας και να δει τα πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία. Και αυτό το κάνει πώς? Έχοντας ποια ιδιότητα? Ώστις, εξεδάφιο, εν μορφή Θεού υπάρχον. Το εν μορφή Θεού υπάρχον, μην νομίζετε ότι είναι αυτό που ορισμένοι θεωρούν ότι ήτανε σαν άνθρωπος, είχε μορφή, δεν ήταν ο ίδιος. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Όταν λέει εν μορφή Θεού υπάρχον, ακόμη και στην αρχαία ελληνική το εν μορφή Θεού σημαίνει Θεός ον, όντας Θεός. Μπαίνει στη διαδικασία να έρθει στη θέση μας, να δει τα πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία, όχι ότι είχε ανάγκη να το κάνει αυτό σαν να μην το ήξερε, πώς γίνεται, γιατί τότε δεν θα ήταν παντογνώσεις. Έρχεται στη δική μας πλευρά, για να καταλάβουμε ότι αυτός ήρθε στη δική μας πλευρά, όχι ότι αυτός είχε ανάγκη να έρθει στη δική μας πλευρά για να μας συναισθάνεται, αλλά για να καταλάβουμε εμείς ότι αυτός ήρθε στη δική μας πλευρά, για να μην έχουμε αμφιβολία ότι μας συναισθάνεται. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Είναι λοιπόν Θεός και το κάνει. Δεν ενόμησε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό. Δεν άρπαξε τη θεότητα, λες και ότι δεν του άνοικε ποτέ. Την θεότητα την είχε έτσι κι αλλιώς. Άρα, μπαίνει στη διαδικασία ως Θεός να έλθει στη θέση μας σαν άνθρωπος και επειδή ήταν Θεός, αυτό αποδεικνύει ότι δεν τον εξεβίασε κανείς, ούτε τον υποχρέωσε. Ούτε τον εξανάγκασε κάποια αναγκαιότητα. Το έκανε γιατί μας αγάπησε. Γιατί μας συμπόνεσε. Σε συμπονάει ο Θεός. Με αυτά που έχω κάνει. Μα ιδιαιτέρως για αυτά που έχεις κάνει σε συμπονάει ο Θεός. Διότι βλέπει την εικόνα Του, γιατί και εσύ και εσύ και εσύ και εγώ και όλοι μας είμαστε εικόνας του Θεού. Βλέπει λοιπόν την εικόνα Του λεπρή. Μουχλιασμένη, γεμάτη ακαθαρσίες, σε μία κατάσταση βοθρώδη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε σπλαχνίζεται και εσένα και εμένα. Όπως εσύ θα σπλανιζώσουν ένα παιδί το οποίο το μεγάλωσες και θέλησες να τον δεις γιατρό, δικηγόρο, πολιτικό μηχανικό και τον βλέπεις να κτυπάει ενέσεις στην Ομόνοια. Έτσι πονάει για εμάς ο Θεός όταν μας βλέπει ως εικόνες
λασπωμένες από τη χαβούζα του κόσμου. Και δόξα να έχει ο Θεός και τον ευχαριστούμε για την αγαθότητά Του, ότι δεν γυρνάει την πλάτη Του σε μας, δεν κάνει εμετό. Αλλά τι κάνει, τι στέλνει η πάγη εκεί κάτω στη γη μας. Ποιος θα βοηθήσει τις εικόνες μας να ανακτήσουν το αρχέτυπο κάλος τους. Ποιος θα τους επαναφέρει στην αρχική κατάσταση, τη φυσιολογική. Γιατί η φυσιολογική κατάσταση είναι ο Θεός να κατεβαίνει και να μιλάει στον άνθρωπο πρόσωπον προς πρόσωπον, στόμα προς στόμα. Η αφύσικη κατάσταση είναι να μην μιλάει ο Θεός. Και η λασπόδη και η χαβουζόδη κατάσταση είναι να θεωρεί κάποιος παραμύθια ότι ο Θεός μιλάει. Μα μιλάει! Μιλάει! Μιλάει ο Θεός. Και αρέσκεται να επισκέπτεται τον άνθρωπο. Χαίρεται ο Θεός στη χαρά του ανθρώπου και οδύνεται στην οδύνη του. Μπορείς να πεις «Σε ευχαριστώ Κύριε» που δεν έκανε σε μετό με τις βρωμιές που έχω κάνει, αλλά αντί να ιδιάζεις, συθλίβεται η ψυχή σου, πονάς, δακρύζεις. Και εδάκρυσεν ο Ιησούς. Γιατί εδάκρυσεν? Διότι πέθανε ο Λάζαρος. Μα τι πιο φυσιολογικό από τον θάνατο? Η απάντηση είναι τι πιο αφύσικο. Ο άνθρωπος δεν επλάστη για να πεθαίνει, ούτε και σωματικός. Ο άνθρωπος επλάστη για να είναι αθάνατο σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και δόξα στο Θεό, έρχεται ο Χριστός στη γη αυτή, χύνει το αίμα Του και όσοι πιστεύσουν τους λέει ότι θα σας αναστήσω εκείνη την ημέρα και εις τους αιώνες των αιώνων, στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, αρτιμελείς θα είμαστε μαζί για πάντα. Αυτά λοιπόν τα κάνει ο Χριστός ενώ είναι Θεός. Μπαίνει στη θέση μας χωρίς να τον υποχρεώνει κανείς. Με ποιον τρόπο τώρα μπαίνει στη θέση μας? Γιατί το Ευαγγέλιο, αδέλφια, δεν είναι θεωρητικολογία. Είναι πρακτική εφαρμογή. Είναι μια αγία μέθοδος, βήμα προς βήμα. Είναι μια μίμηση κάποιου που έγινε άνθρωπος, Θεός έγινε άνθρωπος για να μας δείξει τον τρόπο που πάμε προς τα εκεί. Πώς ήρθε στη θέση μας? Θα μπορούσε να κάνει ένα έτσι από εκεί πάνω, να μην γίνει σαν και εμάς. Ήταν ανάγκη να γίνει σαν και εμάς. Να κάνει ένα έτσι, να δείξει και μια ώρα και να βλέπεις ένα τεράστιο αυτή, να πιάνει από το βόρειο μέχρι το νότιο πόλο και σου πει, για πες μου ποιο είναι το πρόβλημά σου. Δεν έκανε κάτι τέτοιο. Για να δούμε τι έκανε ο Χριστός. Αδέλφια, αν σήμερα λίγο περισσότερο από τις άλλες φορές συναισθανθούμε τι έκανε ο Θεός, δεν θα μπορούμε να συνέλθουμε από ευγνωμοσύνη και από συντριβή. Και εκεί θα φύγουν οι φόβοι. Και για αυτά που μας φοβίζουν, και για εκείνα που μας απειλούν, και για αυτούς που δεν μας χωνεύουν. Και θα μπει και σπλάχνα για όλους αυτούς από εμάς. Γιατί αφού εμένα σφλαγνίστηκε ο Θεός και τα γεύομαι αυτά τα σπλάχνα, όχι θεωρητικά, τότε δεν δυσκολεύομαι και εγώ να σπαταλήσω την αγάπη που λαμβάνω. Γιατί να τη σπαταλήσω? Γιατί ξέρω ότι δεν θα μου σωθεί. Είναι ένα κεφάλαιο που λαμβάνω και το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί ο άλλος δεν αγαπάει τόσο? Γιατί δεν ανοίγεται τόσο? Γιατί φοβάται μη σπαταλήσει το κεφάλαιο και μείνει δηλαδή άδειος, χωρίς ανταπόδοση. Η αγάπη του Θεού είναι αστήρευτη και δεν έχεις πρόβλημα να τη σκορπίζεις, ακόμη και σε εκείνους που δεν το αξίζουν. Μήπως εμείς την αξίζαμε την αγάπη του Θεού? Εαυτόν εκένωσε. Τι σημαίνει εαυτόν εκένωσε? Σημαίνει ότι κατεβαίνει στη γη, ανεβαίνει στο Σταυρό και απαρνείται τα δικαιώματά του και ως Θεός και ως άνθρωπος. Γιατί πες μου σε παρακαλώ, ποιος από μας μπορεί να πείσει ή να κερδίσει κάποιον από μας κραδένοντας ως σημαία τα δικαιώματά του? Ποιος?
Ο άλλος κερδίζεται όταν βγάλεις στην άκρη τα δικαιώματά σου. Μόνον έτσι υπάρχει πιθανότητα να συγκινηθεί. Και αν αδελφέ δεν ανταποκριθεί, δεν έχασες τίποτα. Κέρδισες τον Θεό και τη δόξα Του στη ζωή σου. Εκενώνει λοιπόν τον εαυτόν του από τα δικαιώματά του και ως Θεός. Ο Θεός δικαιούται να πεινάει, να διψάει, να κουράζεται, να αγωνιά. Ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν τον Θεό να ενανθρωπίζεται και να διψάει και να πεινάει και να αγωνιά. Μα ο Χριστός, ο άρχον της ειρήνης, ήλθε σε αγωνία, βεβαίως, στη Γεστημανή, το ξέχασες. Και γιατί ήρθε σε αγωνία? Για να σου δώσει να καταλάβεις ότι όταν εσύ φοβάσαι και αγωνιάς, είναι ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει. Πες δόξα στο Θεό. Δόξα. Πες δόξα στο Θεό και ηρέμησε. Και ησύχασε. Αλληλούια. Πες δόξα στο Θεό. Υπάρχει κάποιος που σε καταλαβαίνει. Αυτόν λοιπόν εκένωσε. Λαβών δούλου μορφή. Γιατί το κάνει αυτό? Τι ακριβώς κάνει δηλαδή? Λαβών δούλου μορφή. Εισέρχεται οικειοθελώς ο θελός στη δουλεία μας, ώστε να μας δείξει πώς κάποιος βγαίνει από αυτήν, πώς ξεμπερδεύει με δάφτη. Και τότε ο άνθρωπος από δούλος γίνεται φίλος του νυμφίου. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Έγινε δούλος για να μας κάνει φίλους του. Και ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα της φιλίας με τον Κύριο? Δεν σας λέω πλέον δούλους, αλλά σας λέω φίλους, γιατί ό,τι μου είπε ο Πατέρας, σας το μαρτύρησα. Τίποτα δεν έκρυψα. Τι να φοβηθείς τώρα για τον Α και τον Β? Πώς να φοβηθείς? Πώς να ανησυχήσεις? Πώς να τρομάξεις? Πώς να καταρακωθείς? Θέλω κρύψει εγώ, λέει, από τον Αβραάμ ό,τι πρόκειται να κάνω? Ο Κύριος λέει δεν θέλει κρύψει ουδέν εις τους προφήτας αυτού. Γιατί είναι φίλοι του. Έχουμε έναν Θεό που γίνεται άνθρωπος και δούλος για να κάνει τον άνθρωπο δούλο φίλο του και να μην του κρύβει τίποτα σε σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Μπορείς να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και εμείς που νομίζαμε ότι εν Χριστώ ζωή ήταν γεμάτη από στερήσεις και από καταναγκαστικά έργα. Και εμείς που νομίζαμε ότι η εν Χριστώ ζωή είναι το όπιον των αποτυχημένων. Και εμείς που νομίζαμε ότι μπορούσαμε εμείς να πάρουμε την θέση του Θεού και να τα καταλάβουμε, να τα καταφέρουμε καλύτερα, γιατί έχουμε δυνάμεις μέσα μας και ικανότητες και ταλέντα. Εδώ είναι η χάρις, εδώ είναι οι εκβάσεις και εδώ είναι και οι αποκαλύψεις και οι οδηγίες. Εδώ μέσα είναι κρυμμένα όλα. Στο φρόνημα του Χριστού αναδύεται η χάρις. Στη μίμηση του φρονήματος του Κυρίου ξεπροβάλλει η οδηγία και το πρόσωπο του Χριστού. Πανταχού παρόν, αλλά και παρόν στη ζωή σου. Και κατά τρόπο αισθητό και οφθαλμοφανή, γιατί ο Κύριος ενεργεί και φανερώνεται στον άνθρωπο και αποκαλύπτεται διαμέσου των θαυμασίων που κάνει. Έλαβε λοιπόν δούλου μορφή. Έχουμε και συνέχεια όμως. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια, όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι το φρόνημα του Κυρίου, στο οποίο και εμείς πρέπει να κινηθούμε ανάλογα προς μίμηση. Έγινε δούλος. Γίνε και εσύ δούλος. Για να γίνεις φίλος του, γίνε δούλος του. Για να σε πει φίλος του, φίλο του, γίνε δούλος του, γίνε δούλη του. Κατάθεσε την ζωή σου, την καρδιά σου, το σώμα σου μέσα στον οίκο του Θεού. Γίνε σκεύος του. Ζήτησέ του να σε κάνει δούλο του και δούλη του. Όχι μια Κυριακή το πολύ και βλέπουμε.
Γίνε δούλος του. Μπες στη διαδικασία να αρχίσεις να σκουπίσεις την εκκλησία. Ναι, εσύ που έχεις πτυχία, που είσαι μορφωμένος, που έχεις ένα παρελθόν, που έχεις και ένα παρόν, βέβαια έχεις ένα πολύ αβέβαιο μέλλον. Μπες σε αυτή τη διαδικασία. Μπες σε αυτή τη διαδικασία της δουλείας που εκ πρώτης όψεως δεν γοητεύει, αλλά κατόπιν εκπλήσει. Μπες σε αυτή τη διαδικασία. Το κάνει ο Κύριος. Το κάνει ο Κύριος, ο πετυχημένος, ο ευωδούμενος, ο αναισθημένος, ο ζών που έγινε νεκρός και τώρα ζει στους αιώνας. Κάντο κι εσύ. Μπες σε αυτή τη διαδικασία. Πάρε την οικογένειά σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδάκια σου, αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, μόνο σου, μόνη σου. Μπες σε αυτή τη διαδικασία να αρχίζεις να βλέπεις τον Κύριο να φανερώνεται και να ξεπροβάλλει την ώρα που δουλεύεις. Και μέσα σε αυτή τη δουλεία, η δουλεία να μετατρέπεται σε μια φιλία όπου τίποτα δεν παραμένει κρυφό και ο ένας με τον άλλον είναι ένας καθρέφτης διάφανος. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις την καρδιά του Θεού. Την καρδιά του Θεού. Αυτουνού του οποίου η φρόνηση δεν εξιχνιάζεται δι' Αγίου Πνεύματος να στην προσφέρει και να στην αποκαλύπτει. Τι να πούμε αδέλφια, δόξα να έχει ο Θεός. Έλαβε λοιπόν δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Γιατί να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους? Γιατί πώς αλλιώς θα λυτρωθεί ο άνθρωπος παρά μόνον μέσα από την έμπρακτη και θυσιαστική αγάπη? Τι σημαίνει όμοιος με τους ανθρώπους? Γιατί δηλαδή έπρεπε να γίνει όμοιος με αυτούς? Για να τους βοηθήσει εκ των έσω, από μέσα. Μπορεί κάποιος να λέει ότι αγαπάει κάποιον άλλον, αλλά δεν μπορεί να τον βοηθήσει εάν δεν τον βοηθήσει από μέσα, από την κατάσταση που ζει. Ο Παύλος λέει «έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος». Τους βοηθάει από μέσα. Και ο Χριστός γίνεται άνθρωπος για να με βοηθήσει από μέσα. Τόσο πολύ με αγαπάει. Είναι μια αγάπη που μόνον αυτός την έδειξε. Εσύ ας πούμε έχεις ένα καναρίνι. Στο κλουβάκι, τσίου, 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 σε ψυχαγωγή, σε κάνει να νιώθεις καλά, ότι είσαι στην πατρίδα σου, ότι είσαι στο χωριό σου και τώρα εδώ που είμαι και τι εφεάλτης είναι αυτός και μέσα στο καυσαέριο και το έχεις το πουλάκι, τι βίζει και το αγαπάς το καναρίνι. Το αγαπάς τόσο πολύ ώστε να του δίνεις κανένα βουράκι, να του δίνεις πιτουράκια, δεν ξέρω αυτά μάλλον οι κότες πρέπει να τα λαμβάνουν, αλλά πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, όπως και αν έχει κάτι του δίνεις γιατί το αγαπάς. Το αγαπάς όμως σε εκείνο το βαθμό ώστε να γίνεις ή να επιθυμήσεις, αν δεν μπορείς, αλλά να επιθυμήσεις να γίνεις και εσύ καναρινή. Ή θέλησες εσύ ποτέ επειδή αγαπάς το καναρινάκι σου να γίνεις καναρινάνθρωπος? Γιατί ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος. Έχεις ένα σκυλί και το αγαπάς πολύ. Δέχτηκες ποτέ να γίνεις σκυλάνθρωπος? Ή μπήκες μήπως στη διαδικασία να συνεννοηθείς μαζί του γαυγίζοντας? Γιατί ο Χριστός μπαίνει στη διαδικασία να επικοινωνήσει μαζί μας με ανθρώπινο τρόπο. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Όμοιος με τους ανθρώπους. Έγινε κάτι που δεν είναι, χωρίς να πάψει να είναι αυτό που είναι. Όμοιος με τους ανθρώπους. Και τους βοηθάει από μέσα τους, αγγίζοντάς τους, ερχόμενος στη θέση τους, προσπαθώντας, μπαίνοντας στη διαδικασία να δει τα πράγματα από τη δική τους οπτική αγωνία, από τη δικιά τους τραγωδία, μέσα από το δικό τους ναυάγιο. Και όσοι το καταλάβουν αυτό, μπαπ, ελευθερώνονται. Σου λέει, τι ασχολιόμουν με τη σαβούρα, εδώ έχουμε να κάνουμε έναν Θεό που γίνεται θεάνθρωπος. Με βάζει και εμένα δηλαδή να είμαι συγκοινωνός ως άνθρωπος της Θεότητος. Γιατί τι σημαίνει θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος σε μια συσκευασία? Βάζεις εσύ το καναρίνι σου ή το σκυλί σου ή το γατί σου στην ίδια συσκευασία με σένα? Το πολύ πολύ να το βάλεις μέσα στο σπίτι σου, άντε να το ανεβάσεις και στο κρεβάτι σου σε πιο ακραίες εκδοχές, άντε να του δίνεις και από αυτά τα brick, πώς τα λένε, που γυαλίζει το τρίχωμα, αλλά γάτος δεν πας να γίνεις. Ούτε επικοινωνείς μαζί με το γατί σου, νιαουρίζουν, νιάου, δεν του λες έτσι. Ομοίασε λοιπόν, όμοιος έγινε. Όμοιος με τους ανθρώπους.
και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, δηλαδή χαμήλωσε. Μέχρι πού? Μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Και γιατί χαμηλώνει? Γιατί όταν μια σχέση έχει διαρριχθεί, έχει καταστραφεί, κάποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Και όποιος το κάνει πρώτο στο βήμα της επανένωσης, θα αναστηθεί. Θα πέσει πάνω του το Πνεύμα το Άγιο. Θα αναστηθεί εκ των νεκρών, δηλαδή θα ελευθερωθεί από όλους και από όλα. Ο Κύριος λοιπόν χαμηλώνει και κατεβαίνει. Γιατί εμείς αδυνατούσαμε να ανέβουμε, όχι να ανέβουμε, αδυνατούσαμε και να κάνουμε έτσι. Άρα η κατάβαση του ενός είναι ικανή να εξαλείψει την απόσταση που τον χωρίζει από τον άλλον. Γι' αυτό ταπεινώνεται και γίνεται άνθρωπος, για να καταργήσει την απόσταση που μας χώριζε και την οποία απόσταση ούτε και οι προφήτες μπορούσαν δια του λόγου τους να την καλύψουν, αν και προανήγγυλαν τας μετατάφταδόξης. Προανήγγυλαν την έλευση του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν εκείνος για να μικρύνει την απόσταση, για να την εξαϊλώσει, για να πάψει να υπάρχει απόσταση. Και ταπεινώνεται, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Δηλαδή τι κάνει ακριβώς? Μπαίνει οικειοθελώς στην συνθήκη της πτώσης μου, για να με σηκώσει από αυτήν. Όχι για να πέσει και εκείνος. Για να με σηκώσει από αυτήν, για να με βγάλει από αυτήν. Και πώς το καταφέρνει? Δεχόμενος να τον αψηφίσουν, να τον αμφισβητήσουν, να του αποδώσουν ακόμη και στις γιατριές του δαιμονικές επιδράσεις. Τον ταύτισαν με τον Βελεζβούλ και εκείνος δεν σηκώθηκε να φύγει, ούτε τους επετίμησε. Γιατί αυτός, αδέλφια, ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να αποδεχθεί να μην τον λαμβάνουν υπόψη τους, θα τον λαμβάνει υπόψη του ο Θεός και θα τον ανιστά, πώς, με διανομές Πνεύματος Αγίου θα τον σηκώνει, θα τον στεριώνει, θα τον οδηγεί. Θέλεις? Όσο πιο πολύ σε γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, τόσο πιο πολύ να χαίρεσαι, γιατί ο Κύριος σε έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του και γράφει για σένα βιβλίων ενθυμίσεως δια τους φοβουμένους αυτών. Έγινε λοιπόν υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τι είναι ο σταυρός τελικά? Σταυρός δεν είναι τίποτα άλλο παρά να αναλάβω εγώ την ευθύνη του άλλου. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ανάλαβε τις ευθύνες των άλλων. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα και θα είχε κάθε δικαίωμα και θα ήταν απολύτως δικαιολογημένος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες παντού και να ζητάει τα ρέστα. Προτιμάει όμως τίποτα από όλα αυτά να μην κάνει. Γι' αυτό ο Θεός τον ανιστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθείς από τον Θεό άμα ζητάς τα ρέστα και ευθύνες από τους άλλους. Πολλό δε μάλλον όταν ποθείς να ανταποδώσεις το κακό που σου έκαναν ή να αντιπροσφέρεις αναλόγως την ανάρμοστη συμπεριφορά που σου επιφύλαξαν. Δεν ανοίγει έτσι ο ουρανός. Να πως ανοίγει ο ουρανός. Πρόσφερε το σαγόνι του να το μαδίσουν, την πλάτη του να τον μαστιγώσουν. Γιατί είπε ότι ο Κύριος θα με βοηθήσει. Παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν. Διότι ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την παντοδυναμία του ως λόγος, αφήνει
την έκβαση της υπόθεσής του στον Πατέρα. Δίνει το δικαίωμα στον Πατέρα να τον δικαιώσει. Κάνει στην άκρη και αφήνεται στο πότε ο Πατέρας θα τον δικαιώσει. Αυτό κάνει και εσύ. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Και αν δεν μπορούμε, ας γονατίσουμε. Δεν υπάρχει άλλη οδός που να κλείνει όλα τα ζητήματα και να σε εισάγει σε μια νέα πραγματικότητα, την οποία θα τη γεύεσαι μέσα στο σπίτι σου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην ψυχή σου. Ο Κύριος λοιπόν, ο Θεός, δια τούτο τον υπερύψωσε και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα. Γιατί αν και θα μπορούσε ο Κύριος να δραπετεύσει και να ψάξει να βρει μια άλλη λύση για να βοηθήσει τους ανθρώπους, προτίμησε να θεωρήσει τον εαυτόν του ως λύση, με το να αποδεχθεί να γίνει το θύμα. Να αποδεχθεί να φανεί στα μάτια των άλλων ότι αυτός είναι το πρόβλημα. Η λύση στο πρόβλημά σου είναι αν παραδεχθείς ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Ο Χριστός πληρώνει και είναι σαν να λέει ότι εγώ είμαι το πρόβλημα. Πληρώνω εγώ, Πατέρα, ξεμπερδεύουν όλοι οι άλλοι. Σαν να φταίω εγώ. Και ανασταίνεται. Και το Πνεύμα το Άγιο τον σηκώνει. Και μετά από αυτό το Πνεύμα δίνει και στους άλλους. Κάπως έτσι θα βοηθάς και εσύ τους άλλους. Από αυτό που θα σου δίνει ο Θεός. Όμως όταν θεωρείς τον εαυτόν σου ως λύση του προβλήματος, με πρόβλημα όμως τον εαυτόν σου. Εγώ είμαι η λύση γιατί εγώ είμαι το πρόβλημα. Αν δεν θεωρείς τον εαυτό σου ως το πρόβλημα στη σχέση σου με τον άντρα σου, στη σχέση σου με το παιδί σου, στη σχέση σου με τους αδελφούς σου, στη σχέση σου με τον οποιοδήποτε, αν δεν θεωρείς τον εαυτό σου το πρόβλημα, δεν θα αποτελέσεις ποτέ τη λύση. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, εγώ είμαι η λύση, γιατί αναγνωρίζω πως εγώ είμαι το πρόβλημα. Και δεν ήταν το πρόβλημα. Μα αδελφέ, δεν είμαι το πρόβλημα. Να τρελαθώ. Δεν είσαι το πρόβλημα. Γίνε το πρόβλημα για να γίνεις η λύση. Πες ότι είσαι το πρόβλημα. Και δεν μπορεί να μην είμαστε κι εμείς μέρος του προβλήματος, έτσι. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα, μεταξύ μας είμαστε. Ο Χριστός λοιπόν γίνεται η λύση γιατί απεδέχθη να φανεί ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μα τι θα πούν οι άλλοι αν εγώ φανώ ότι είμαι το πρόβλημα. Τι θα πούν οι άλλοι. Αυτό έχει σημασία. Τι θα πούν οι άλλοι ή τι θα πει ο Κύριος των δυνάμεων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς κλείνει γόνι ενώπιον του Κυρίου. Παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και κάθε γλώσσα ομολογεί, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Τελικά, ανεξαρτήτως το τι λέει ο ένας και ο άλλος, στο τέλος θα αποδειχθεί, στην πορεία θα φανεί ξεκάθαρα ότι ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής είναι ο μόνος που σώζει τον άνθρωπο και βοηθάει και τους άλλους. Τα υπόλοιπα είναι εγωισμοί, εντός των οποίων χορεύει ο διάβολος καρσιλαμά. Τι μου πες, τι μου κάνες, γιατί το πες, πώς το πες, πώς το εννοούσες. Ο Χριστός κάνει θαύματα. Πριν τη σταύρωσή του. Και τα θαύματα που κάνει είναι μεγαλειώδη. Και τα οποία σήμερα μας οικοδομούν. Όμως, πέραν από τα θαύματα με αποκορύφημα την Ανάσταση του Λαζάρου, του παιδιού στην Αΐν, τον νεκροκράβατο, όπως θα θυμάστε, τους πέντε άρτους που γίνανε, 5.000 που φάγανε τόσοι και τόσοι, από τις εκβολές των δαιμόνων, από τις θεραπείες των παραλύτων, το μεγαλύτερο θαύμα ο Κύριος το ενήργησε όχι ζωντανός, αλλά νεκρός. Σταυρωμένος, πάνω στο σταυρό, το ενήργησε το μεγαλύτερο θαύμα. Κανένα από τα θαύματα του Κυρίου δεν έκαναν τον ήλιο να σκοτεινιάσει. Κανένα από τα θαύματα του Κυρίου δεν έκαναν τις άψυχες πέτρες να σχιστούν στα δύο. Κανένα από τα θαύματα του Κυρίου δεν έκαναν έναν σκληρό εκατόνταρχο να αναγνωρίσει την ιότητα του Χριστού στο πρόσωπο του Θεού. Κανένα από τα θαύματα δεν έκαναν τους άλλους, οι οποίοι απολάμβαναν
το τερπνό θέαμα της σταύρωσης ενός αδυνάμου ανθρώπου μετά από τη σταύρωσή του να χτυπάνε τα στήθια τους. Και το κυριότερο, κανένα από τα θαύματα του ζωντανού και υγιούς Ιησού δεν έκαναν το καταπέτασμα του ουρανού να χωρίσει στα δύο. Κανένα από τα θαύματα του Κυρίου δεν έκαναν τον ουρανό να ανοίξει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να χωριστεί το καταπέτασμα στα δύο και να ανοίξει ο δρόμος επιτέλους της επανασυγκόλησης της σχέσης Θεού και ανθρώπου. Αυτά τα θαύματα γίνανε με τον νεκρόν Ιησού επάνω στο Σταυρό. Η σταύρωση του Χριστού, η θυσία του Κυρίου θαυματούργησε θαύματα τα οποία δεν τα έκανε ούτε και ο ζωντανός. Άρα λοιπόν κάποιος που θυσιάζεται μπορεί και να θαυματουργήσει. Και εκείνος που σταυρώνεται, ο πατέρας συμμαρτυρεί. Γι' αυτό το λόγο ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής να φαίνομαι χαμένος, αλλά τελικά να δακρύζει άλογη δημιουργία, να ανοίγεται ο ουρανός και να συμμαρτυρεί ο πατέρας, αυτά τα κάνει ο Κύριος μόνον για εκείνον που σταυρώνεται και για όλους όσους μιμούνται το παράδειγμά του. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Βοήθησε μας Κύριε, ένα όπλο ανίκητο. Δόξα στο Θεό μας. Ας γονατίσουμε αδέλφια